Ξάρισε εισαγωγή, φιλαράκι μου, γούσταρες. Επαμεινώντας Παπαντονίου. Ναι ρε φίλε. Φίλε, έχει κάνει ένα post στο Instagram που χαιρετάει τη Λάρισα. Την ώρα του αγώνα λέει ρίχνω ματιές στην κερκίδα και χαμογελά μου αρέσει το φλερτ. Εννοείται. Νόντα, κάτσε ρε Νόντα. Τι λέει ρε Νόντα. Περίμενε, τώρα, εδώ είναι το κλειδί, περίμενε. Ναι, πάμε λίγο. Ναι, σίγουρα για μένα κλείσαμε ένα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Παλιό αυτό, έτσι. Δεκέμβριο. Και την πρώτη και την δεύτερη φορά ήμασταν κοντά στα 2 χρόνια με το διάστημα που ήμασταν χωρισμένοι. Δεν μπορούσαμε να σας ξαναδούμε, πιστεύεις? Όχι, όχι. Ο καθένας μας έχει πάρει το δρόμο του. Θεωρείς, ας πούμε, ότι η Ιωάννα Τούνη ήταν μια κοπέλα η οποία δίπλα σου ήταν το άλλο σου μισό? Νομίζω ότι ταιριάζαμε γενικά, όχι μόνο εμφανισιακά. Και έβγαζες και πολύ ωραίες φωτογραφίες, Νόντα. Δηλαδή την απογείωσες την Τούνη το καλοκαίρι με τις υπέροχες φωτογραφίες που την έβγαζες. Έχω πάρει master σε φωτογράφο. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Να τα αναπτύξω. Αλήθεια λέει. Έχω πάρει master, λέει, στη φωτογραφία με την Τούνη. Αλήθεια λέει, ρε φίλε. Πλάκα, πλάκα. Όσοι έχουμε ζήσει κάτι ανάλογο, χωρίς την Τούνη, εντάξει, που πρέπει να κάνουμε φωτογράφους. Αλήθεια είναι αυτό. Τον ναι. Καταλαβαίνουμε. Ναι, ναι, όντως. Όχι, όχι. Καταλαβαίνουμε, ρε φίλε, τον άνθρωπο. Όχι, δεν ξέρεις να βγάζεις φωτογραφίες, άστο, ούτε αυτό μπορείς να κάνεις και τέτοια. Ναι, ρε τώρα, εντάξει. Βέβαια, το κόλπο σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό παιδιά, το οποίο ήθελα να σου πω πριν. Ναι. Επειδή ξεκίνησες με αυτή τη τεράστια μορφή που λέγεται Νότος Παπαντονίου. Ο οποίος σήμερα ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Θα κοσμεί τη φανέλα του συλλόγου για τα επόμενα 2 χρόνια. Στη δεύτερη θητεία του Νίκο. Στη δεύτερη θητεία, τώρα η πρώτη ένα μήνα δεν πιάνεται, ρε φίλε. Α, okay, ναι, εντάξει. Λοιπόν. Και έχει κάνει ένα post στο Instagram που είναι το αγαπημένο του, εννοείται. Ναι. Μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Στο οποίο είναι με φανέλα Λάρισας από πέρσι και αποχαιρετά τη Λάρισα, ρε παιδί μου, και λέει το επόμενο βήμα και τέτοια. Και γίνεται από κάτω πανηγύρι. Βλάντο Γιάνκοβιτς, Παπάς, Μιστακίδης, Κάτσε. Άλλα πολύ ενδιαφέροντα προφίλ τα οποία έχουν αλληλεπίδραση με τον Όντα. Σου λέω τώρα. Ρε φίλε, να αποκτήσει και λίγο ενδιαφέρον το έξω γηπεδικό. Εντάξει, μην ασχολούμαστε μόνο το έβαλε το τρίποντα, το έχασε, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Αν δεν πληρώνεται, θα κάνει προσφυγή. Κατάλαβε. Ναι. Να ασχοληθούμε λίγο με πιο σοβαρά πράγματα, ρε φίλε. Ναι. Έχω μπει τώρα εντωμεταξύ. Είδε αμέσω, βρήκε ψωμάκι αμέσω. Δηλαδή με το που πάτησε Νόντα στο YouTube, σου πάτησε μια συνέντευξη του Δεκεμβρίου. Κατάλαβε. Ψωμάκι. Ωραίο. Βλέπω προφίλ θηλυκού γένου. Πολλά είναι η αλήθεια. Ένα σχολιάζω. Ναι, ρε φίλε, αυτό σου λέω. Εντάξει, αυτό σου λέω. Το προφίλ του Νόντα στο Instagram είναι θησαυρό. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ρε το Νόντα. Μάλιστα, μπράβο τον Νόντα. Παίξει του πάγκα από σήμερα. Βεβαίως, και για τα επόμενα 2 χρόνια. Βεβαίως. Και έχει και στο προφίλ του. Α, και με τον Χατζησαΐα έχει. Ναι, ρε. Μάλιστα. Πολύ δυνατό το που κάνω στο Χατζησαΐα στη φωτογραφία που έχουν ανεβάσει. Αυτή που βλέπω. Ο Χάτζη που είναι εξωτερικό ένα ακόμα. Κάπου στην Τουρκία δεν τον είχαν πάρει. Καλός παίχτης αυτός. Καλός παίχτης. Καλός παίχτης, Νίκο, ε. Καλός παίχτης. Κάτι νομίζω μια Τουρκία είχε δώσει καμιά 700 χιλιάρικα, 800, κάτι τέτοια, 500, δεν θυμάμαι. Πέρσι το καλοκαίρι. Μάλιστα, η εκπομπή ξεκίνησε. Δες λίγο το messenger σου, ας που ξεκίνησε αυτή την κουβέντα. Για να δούμε τι θα γίνει λίγο. Για να δούμε λίγο τι θα γίνει. Αυτό σε κατηδίαν τέτοιο. Έτσι λέγεται. Ναι. Σε σένα. Ναι. Όχι. Όχι. Σε άλλον. Σε άλλον. Σε άλλον. Σε άλλον. Θα έχει πολύ ψωμί αυτός λογικά, ναι, όντως. Αυτός πρέπει... αυτός πρέπει να ήταν με συνεργείο. Να σου πω, φίλε. Υπερπαραγωγή. Έχεις δει εντωμεταξύ τι γλέντι έχει κάνει ο Ολυμπιακός στο Twitter με τον Σλούκα. Με αφορμή την ανακοίνωση του Σλούκα. Ένα Μάικλ Ντάγκλας. Με κορυφαίο το τελευταίο, άσε, μετά ανέβαζε κι άλλα. Η λευκή πετσέτα. Και στο τέλος ανέβαζε μια λευκή πετσέτα, ναι. Καλό. Έτσι είναι, φίλε. Οι καιροί γυρνάνε. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι είναι. Λοιπόν, 2-3-10-287-3-8. Ξεκινήσαμε με μπάσκετ. Πολύ εντυπωρικό είναι αλήθεια σαν θέμα. Σαν topic σε μια εκπομπή στην Θεσσαλονίκη, την Μπασκετομάνα. Τάχα, ξέρω εγώ, εντάξει, αχ, καλέ. Λοιπόν, 2-3-10-287-3-8. Εδώ είμαστε για ταξιτζίδες, λεωφορεατζίδες, ελεύθερους επαγγελματίες, υπαλλήλους στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο τομέα. Όλοι εδώ πέρα μέχρι τις 7.30 στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας που θα τα λέμε παρέα. Και στην τελευταία εκπομπή με δίδυμο, το κλασικό γιατί την άλλη εβδομάδα ο ένας από τους δύο. Λοιπόν. Έλα ρε Νίκο τώρα. Άιντε τώρα. Άιντε, ξέρω εγώ, εντάξει. Έχεις το... Πρώτα απ' όλα πρέπει να σκέφτεσαι ότι έχεις το κοινό το οποίο θα βάλει πλάτη την άλλη εβδομάδα για σε.
Άρα δεν νομίζω ότι θα ανεβάζω πόδι, δηλαδή πάνω στο τραπέζι και θα μιλάει ο κόσμος. Μία ώρα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ή θα πρέπει 2,5 συνεχόμενη ώρα να μιλάω μόνο μου σαν τον τρελό. Είναι γνωστό και ήδη έχουμε την πρώτη γραμμή, εντάξει, ότι αυτή η εκπομπή είναι μια εκπομπή που εμείς απλά κάνουμε την εισαγωγή 9 στις 10 φορές και συνέχεια την παίρνει πάνω της ο κόσμος. Ναι, ρε Νικό, αλλά επειδή παίρνουμε lead in από το All About Άρης On Air. Και το 70% των φίλων των οποίων βγαίνουν είναι φίλοι του Άρεως. Εντάξει. Τσίγκλα λίγο του πράξει. Εγώ θα βάλω λίγο πρίζε, ρε παιδί μου. Όχι, ρε, του Αριανού θα βάζω πρίζε και να συνεχίσουν να βγαίνουν. Το πλειωμένοι πήρε Φαντάικ στο ραδιόφωνο και ρωτούσε που είσαι και τα λοιπά και τέτοια. Λοιπόν, πάμε στον πρωτοφύλλο, ναι. Έλα, γεια σα. Έλα, ρε Κλεωμένη, χίλια χρόνια θα ζει. Γεια σου, Κλεωμένη. Γεια σου, Κλεωμένη. Η καλύτερη εισαγωγή στην εκπομπή. Για πες. Άκουσα τον Γκάτσιο, τον Αντώνη πριν από λίγο. Ναι. 5 λεπτά έπρεπε να με αφήσει να μιλήσουμε με τον Γκάτσιο, να με έλεγε κανένα 2-3 ονόματα. Δεν θα δώσει ούτε αυτός όνομα, να ξέρεις. Πώς, άκουσα Γραβάνης. Εντάξει, αυτά έχουν υποθεί, ρε. Από τα άλλα που δεν έχουν υποθεί δεν θα δώσει. Ναι, άκουσα Γραβάνης, κάποιους ξένους, ο Άρης ενδιαφέρθηκε παλιότερα για κάποιους ξένους από τον ύφιστο Λίμνο. Δεν είπε ομάδα. Έτσι είχα ακούσει εγώ από τον ύφιστο Λίμνο που φεύγουν από την... Αυτός δεν θα παίξει του χρόνου, έτσι. Ποιο, ύφιστος όχι, δεν θα παίξει. Έφυγε ο κύριος Μπουμπούρας. Α, μπράβο. Και μπορεί αυτούς τους ξένους που είχε, κάποιους από τους ξένους που είχε ο ύφιστος Λίμνο, ναι. Δεν επηρεάζουν τον Μπάν, επομένως μπορεί να τους πάρει ο Άρης. Μάλιστα. Έτσι, θεωρητικά δεν επηρεάζουν. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ΕΟΚ, φιλέ. Αν θα ισχύσει η οδηγία που έχει στείλει η ΦΥΜΠΑ. Όσο είναι ο Αρβανίτης στο τιμόνι, τα πράγματα θα στρώσουν, αλλά το θέμα είναι... Και παλιότερο ο Αρβανίτης είχε βάλει τα πράγματα στη σειρά, αλλά μετά παρέδωσε την ομάδα στο Λάσκαρη και στο Γουλιέλμο και τα έκαναν μπάχαλο. Ο Νίκο τον πρώτο χρόνο μια χαρά ήτανε. Το πρώτο χρόνο, μετά το δεύτερο που δεν ήξερε που χρωστούσε. Και τον πρώτο χρόνο. Ο Λετωνός. Κόντεψε να φτάσει στους τελικούς Α1, κλειωμένοι, κάτσε. Εγώ θέλω μια ομάδα να είναι σταθερή για χρόνια, όχι να είναι μια χρονιά καλή και μια χρονιά να κινδυνεύει να πέσει. Αυτό δεν είναι εύκολο, κλειωμένοι. Δεν το καταφέρνουν ομάδες με πολύ μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια. Δεν μπορεί να το κάνει ο Άρης αυτό. Λοιπόν. Όσο είναι ο Αρβανίτης στο πόστο είμαστε σίγουροι, ναι. Είναι δεδομένο ότι θα βάλει τα πράγματα σε σειρά. Μακάρι. Και μετά θα αρχίσουν να ανακοινώνονται και οι παίκτες, γιατί άκουσα από τον Αντώνη ότι πάρα πολλοί παίκτες είναι έτοιμοι να υπογράψουν και έχουν συμφωνήσει. Ναι, ναι. Αυτούς τους ξέρουμε τώρα. Σε είχα ρωτήσει παλιότερα, Νίκο, για τον Κουζέλογλου, έτσι. Τον είδα στη φωτογραφία τον Κουζέλογλου. Δεν ξέρω. Κάτι σαν το Σλαφτσάκι πρέπει να είναι αυτός, έτσι. Τον Κουζέλογλου δεν ξέρω. Ναι, ο Κουζέλογλου είναι τεσάρι, αλλά άκουσα ότι έχει και καλό σούτ απ' έξω. Δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει τον παίχτη. Μα, οκ. Ο Νίκος τον ξέρει. Ναι, ήταν στα υπόψη του Άρη ο Κουζέλογλου, δεν ξέρω αν τώρα άνθρωπος μπαίνει μέσα, κοπανάει, σπρώχνει, rebound παίρνει. Εντάξει, αυτά μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Μην ψαρεύεις, βρε, για να πάρεις ονόματα. Μην ψαρεύεις, βρε. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για τον Παπαντονίο. Τον Όντα, ναι. Ο Παπαντονίου είναι 3 επίπεδα κάτω από το φλιόνι το δικό μας. Μια χαρά είναι ο Νόντας. Αν τον παίρναμε στον Άρη, μια χαρά θα ήταν. Ρε, τι είναι αυτός, γιατί έξω από το παλέ δεν κάνει να περνάει. Ναι, ούτε έξω από το παλέ δεν πρέπει να τον αφήνουν να περνάει. Τι να παίξει αυτός για μπάσκετ, είναι αυτός τώρα. Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, ο Πάοκ θα τον διώξει. Σε 2 μήνες θα τον έχει διώξει ο Πάοκ. Μόλις αρχίσει το πρωτάθλημα με διάφορα. Δεν μιλάμε για το τι θα γίνει, μιλάμε για το τι παίρνει σε πρώτη φάση. Και μετά για να δούμε τι θα γίνει. Και μετά που λέει και ο Κούς, για να δούμε τι θα γίνει. Σήμερα εγώ το επεκτείνω λίγο και λέω ότι ακόμα και για τον Πάοκ αυτός ο παίχτης, δηλαδή τώρα θα τρελαθεί, δηλαδή ο Κόρφας, ο Πρέλεβιτς. Ο Κόρφας, ο Πρέλεβιτς και αυτοί οι παίχτες. Αυτά παλιά, κλειωμένοι. Άσε εκείνες εποχές του μπάσκετ. Άσε εκείνες εποχές του μπάσκετ. Μη μου συγκρίνετε, δεν μπορώ. Όταν συγκρίνετε τις τωρινές εποχές. Να μην συγκρίνω, για. Δεν γίνεται να συγκρίνετε, ρε παιδιά. Το κάνουν κι άλλοι. Άλλο τότε, άλλο τώρα. Έχει τελειώσει εκείνο. Αχ, καλέ η μπασκετομάνα. Ξεχάστε το εκείνο το μπάσκετ. Ξεχάστε την μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη, τελείωσε. Τα χνότα μας μπασκετικά βρωμάνε φτώχεια. Φτώχεια. Νίκο, να μιλάς για τον εαυτό σου. Ο κάθε ένας πικραμένος δεν μπορεί να έρχεται να υπογράφει στον Άρη ο κάθε ένας. Δηλαδή τώρα είχαμε τον Κετσεβίτσιους, ας πούμε. Αυτός ο παίχτης, ο Κετσεβίτσιους, δεν έχει σχέση με το άθλημα. Δεν περίμενε ότι θα εξελιχθεί έτσι, έχει καλό βιογραφικό. Κλεωμένη. Σε ποια ομάδα παίζει μείνει... τώρα, σε ποια ομάδα είναι. Ξέρεις ποιος άλλος έχει μείνει ελεύθερος από τον ύφος στο Λίμνο. Ποιος έχει μείνει.
Ο πρώην αρχηγός του Άρη. Ο Μουρτός. Μουρτάρα. Βέβαια. Φέρτονα, αυτό τον θέλω, φέρτονα. Ο Μουρτός, ρε παιδιά, θέλω να δω ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Ο Άρης. Ο Μουρτός. Πάρτα. Θα πρέπει μετά την προπόνηση που κάνει με την ομάδα που είναι να κάθεται και να χτυπάει βολές. 500 βολές. 500 βολές. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή ένας παίκτης με τόσα χρόνια μπάσκετ να μην ξέρει τι δύναμη να βάλει για να βάλει την μπάλα στο καλάθι από την προσωπική. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Αυτό είναι θέμα εξοικείωσης. Ναι. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν δουλεύουν αυτοί οι παίκτες. Η άμυνα εντάξει, άμυνα να σμπρώχνει, να κάνει, να παίρνει τα rebound, να είναι μαχητικός. Αλλά όταν κερδίζεις μέσα στον αγώνα 15 φάουλ, που αυτά είναι βολές. Αυτά είναι βολές, αυτά δίνουν πόντους. Και πας και μου χτυπάς να πούμε στο γάμο του Καραγκιόζη. Προσωπική είναι. Είναι πιο εύκολη από το πέναλτι η προσωπική. Πιο εύκολη από το πέναλτι είναι. Και δεν μπορείς να τη βάλεις 100 χρόνια μπάσκετ. Να παίζεις 100 χρόνια μπάσκετ και να μην μπορείς να βάλεις προσωπική. Κάτσε μετά την προπόνηση, χτύπα χίλιες προσωπικές, ρε. Να συνηθίσεις το χέρι, να συνηθίσεις την απόσταση. Μερικοί δεν έχουν ιδέα, δεν ξέρουν πόσο δύναμη να βάλουν για να χτυπήσουν προσωπική. Είναι δηλαδή απαράδεκτο αυτό το πράγμα για επαγγελματία μπασκεμπολίστα. Δικαστής. Και για το ποδόσφαιρο περιμένω από στιγμή σε στιγμή, αύριο νομίζω θα το λύσει τον πάνω ο Τέο. Σήμερα, αύριο μεθαύριο. Και να αρχίσουν να κλείνουν. Ο Γιαταρά έμαθα ότι κερδίζει πόντους, έτσι. Τι έμαθες, το διάβασες. Είναι τώρα, άμα ένας ο παίκτης ζητάει 800.000 και ο Γιαταρά ζητάει 180. Αν το διάβασες το θέμα που βάλαμε και χθες το βράδυ, δεν θα είναι για πρώτη επιλογή Γιαταρά, θα έρθει για δεύτερη επιλογή. Θα έρθει για backup στην επίθεση. Άλλον παίχτη θα πάρει για βασικό. Τον είδα στη φωτογραφία του Γιαταρά, είναι θερίο. Αυτός θα βάλει 20 γκολ στο πρωτάθλημα. Άμα έχει το Φετφατζίδι από πίσω και τον Μπερτόλιο, θα χαθεί η μπάλα. Και ο Βλόνταρτσικ θηρίο ήταν. Ο Βλόνταρτσικ αυτή τώρα μιλάμε για παίχτη, αυτός σαν καθαρόιμο θα φεύγει μπροστά. Περίμενε. Μα τι να περιμένω τώρα, ξεκινάνε τα μεταγραφές, λίγο ξεκινάνε. Τι να περιμένουμε τώρα. Να ξέρεις, λοιπόν, είσαι αγαπημένος ο ακροατής του πατέρα μου, επειδή ακούει καμιά φορά την εκπομπή, είσαι αγαπημένος του. Μα γιατί λέω τα πράγματα όπως είναι. Γι' αυτό. Ακριβώς. Γιατί ο κόσμος κουραστήκαμε, λέει, να ακούμε για τη Λίβερπουλ, επειδή έκανα έναν παραλληλισμό. Ναι. Λοιπόν, λίγο άστοχο θα πρέπει όλοι οι δημοσιογράφοι, να βδουν λίγο τη Λίβερπουλ την παλιά, την Μπάγερ την παλιά, όχι αυτή την Μπάγερ την τωρινή. Ναι. Όχι αυτή την Μπάγερ, αυτά τα καζόνια τα τωρινά που παίζουν στην Μπάγερ. Ναι. Η παλιά την Μπάγερ. Με το Ρουμενίγκε. Με τον Αούγκε Τάλερ. Με τον Ρουμενίγκε. Με τον Μπράιτνερ. Την ομάδα του Αμβούργου, τον Γκάλτς, τον Μάγκατ, τον Μπάστρουπ, τον Χρούμπες, να δουν πώς παίζεται το ποδόσφαιρο, πώς παίζαν ποδόσφαιρο. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, κλεωμένοι, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Τι έχει αλλάξει τώρα, ρε. Αυτοί δεν μπορούν να κουνηθούν, να τρέξουν, δεν μπορούν. Ρε. Έφυγες, να σε καλά. Δεν μπορούν να τρέξουν. Έφυγες, τώρα, άμα ήταν ο Χρούμπες, άμα ήταν 25 χρονών τώρα, 100 γκολ θα βάζει στη Γερμανία. Θα τους έστελε για Θρούμπες. Φιλιά, κλεωμένοι, να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ρε, τι γίνεται. 2-3-10-2-7-3-8 για ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο. Κάποιο έπαιρνε, έπεσε να ξαναπάρει. Πάντα πολύ έτσι. Συγκροτημένη σκέψη, ρεαλιστής, χωρίς υπερβολές, ρεαλισμός, χωρίς φανφάρες, δηλαδή. Καθόλου. Πολύ ρε παιδί μου. Ο κλεωμένης θα ήταν, πιστεύω. Συγκροτημένη σκέψη. Για υπεύθυνος επικοινωνίας ή κράχτης ενδεχομένως. Κράχτης κάπου, σε ομάδα, σε μαγαζί, οπουδήποτε. Ναι. Δηλαδή ναι, θα τον έβαζε πόρτα στο μαγαζί και θα του έλεγε: καλά, θα πα στο διπλάνο. Στο διπλάνο έχουν αράχνες. Εδώ πέρα θα χτίσει, θα δει εγώ μέσα. Ρε τι γίνεται, εκπληκτικά πράγματα. Λοιπόν, Νίκο, έλα. Τι έχουμε άλλο γενικά για πες. Γενικά φίλε. Φεύγεις διακοπές. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Πολύ σωστά. Πουζουπουμού και τα λοιπά. Θα έλεγε και ο Γιώργης. Σε θαυμάσαμε σήμερα follower σου δίπλα στο καρπούζι. Πω, αηδία. Τι αηδία, ρε. Γιατί. Αηδία. Αβυζιά εκεί πέρα, κοιλιές. Αηδία. Έχεις πάρει λίγο, ε. Έχεις πάρει λίγο. Το ενστατανέ δεν ήταν καλό. Έχεις πάρει λίγο. Δεν με κολακεύει. Δεν πειράζει όμως, εσένα εσύ αρέσεις για άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε. Ευτυχείτε. Ναι, τον κύριο Αντώνη. Καλησπέρα σας, ευτυχείτε. Πάμε, Ζέρβας. Πρώτο θέμα.
πραγματικό. Όχι. Α, όχι. Σεπτέμβριο ξανά για το Ζέρβα. Α, Σεπτέμβριο ξανά. Εντάξει, γιατί τι έγινε. Α, γιατί τώρα είναι άδεια η πόλη. Ναι, ναι, σωστό. Τώρα σε ποιο σημείο τη πόλη είσαι. Τώρα είμαι στου εξωτικού αμπελόκηπου. Α, μάλιστα. Εξωτικότατη. Δεν έχει άνθρωπο δίκαιο. Δεν με ενθουσιάζει. Δεν με ενθουσιάζει, τέλο πάντων. Πάμε παρακάτω. Ούτε εγώ ενθουσιάστηκα, αλλά και την αγκάθα που εδώ με φέρανε. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Ακριβώ. Ρε συγκλειωμένοι, ρεαλισμό, ρε φίλε μου. Ρεαλισμό. Δηλαδή πραγματικά κάποτε και εμεί πριν 2.500 χρόνια ήμασταν οι αυτοκράτορε του πλανήτη. Μέσα στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Και τώρα, ναι, και τώρα δεν είμαστε τίποτα. Μην τρελάθουμε τώρα. Έτσι. Ρε σου λέει, αυτό έχει να κάνει και με τους Αργιανούς και με τους Παοξίδες, εντάξει. Η πόλη μας σχετικά βρωμάει φτώχεια. Τι να κάνουμε. Είμαστε φτωχοί. Όταν βλέπεις τι έρχεται και παίζεις στην ομάδα, καταλαβαίνεις αν, τι ακριβώς είναι στην ομάδα. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή όταν σου λέει ο άλλος, έρχονται παίκτες που παίρνουν το μήνα ένα χιλιάρικο, δηλαδή εγώ παίρνω 800 ας πούμε, και αυτός παίρνει ένα χιλιάρικο. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι τώρα σε τι φτώχεια βρίσκεσαι. Αυτό. Η πόλη είναι φτωχή. Είμαστε χωριό. Χωριό. Και γενικά αυτό και μπασκετικά. Με τον Αντώνη τον Γκάτζιο προηγουμένως. Ναι. Που για το μίσος εναντίον του Άρη και δεν συμμαζεύεται, ας πούμε. Είναι ίσως επειδή είναι η μοναδική ομάδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, του ομαδικού αθλητισμού. Ναι. Που έκανε για 7 χρόνια την Αθήνα επαρχία. Γι' αυτό. Πιθανό, ναι, πιθανό. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Το είχε πάρει μονοπόλιο, εντάξει. Και με τον Πάκ να ακολουθεί. Να ξεφύγουμε. Ναι, ναι. Ξεφεύγεις πλέον από αυτό το πράγμα. Τελείωσε. Έγιναν επαγγελματικά. Και ξέρεις, ήταν επειδή ήταν ερασιτεχνικό το άθλημα. Ναι. Από την ώρα που έγιναν επαγγελματικά τα πράγματα, τελειώσαμε, κύριε. Μιλάει το χρήμα. Talking money, έτσι λένε οι... Money talks, bullshit walks. Α, μπράβο, ταξιγόρας, ταξιγόρας. Ακριβώς. Α, ναι, γεια σου. Γι' αυτό ακριβώς. Τώρα, για πες. Η Μπάγερ του 80 και το Αμβούργο του 80 και η Λίβερπουλ του 80, αυτή είναι η βαριότητα να κάνουν προπόνηση εκείνη την εποχή. Κάτι πόγεται μας. Δεν ξέρω να έχεις φωτογραφίες. Δηλαδή ο Ντιέγκο, ρε φίλε, που ήταν ο μεγαλύτερος, ο μεγαλύτερος όπως πέρασε με το πλανήτη, ρε παιδάκι μου, είχε κάτι πόγια, ρε φίλε, δίπλα στα δικά μου. Ναι. Πού να δει σήμερα αθλητή του, από ποδοσφαιριστή, είτε μπασκετμπολίστα που να έχει τέτοια. Πώς το λένε, να είναι έτσι ακριβώς. Τόσο, ναι, εντάξει, είναι πιο αθλητική είναι πλέον. Είναι όλοι fit, είναι όλοι στενοί, είναι όλοι τέτοιοι. Καλά, όχι όλοι, εντάξει, περισσότερο. Περισσότεροι, ρε φίλε. Όχι, επειδή το πούλησε τον τότε. Υπάρχουν εξαιρέσεις, πάντα θα υπάρχουν. Ναι. Δεν το χωρίς εξαίρεση. Δηλαδή τώρα, τι σχέση μπορεί να έχει με το σημερινό ποδόσφαιρο ο Ρουμενίνγκη, ας πούμε. Παιχταράς, τεράστιος, ας πούμε. Ήξερε μπάλα, αλλά προπόνηση, φίλε, μηδέν. Σε σχέση με σήμερα, έτσι. Είναι άδικο και για την τότε βλέπω... εποχή και για την τώρα να κάνουμε συγκρίσεις. Ναι, μα εννοείται. Κοιτάξτε, εκείνη την εποχή παίζανε ποδόσφαιρο, έτσι. Μιλούσανε την μπάλα, ήταν όλοι αρτίστες. Δεν ξέρεις όμως αλλά αν θα πιάνανε σε αυτήν. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, γιατί δεν περπατούσανε, ρε φίλε. Ναι. Περπατούσαν. Δηλαδή, πάρε παράδειγμα, ρε παιδί μου, το Βασίλη τον Τζάρδα. Έτσι. Ναι. Δηλαδή έπαιξε σε μια εποχή, αν είχε παίξει 10 χρόνια νωρίτερα, θα είχε αφήσει εποχή, ρε φίλε. Με την παλιά του, με το τέλειο, με το τέλειο. Αλλά ρε φίλε, τον έλεγε ο Γερμανός και τρανόταν το Ρεχάγκερ. Και έσβηνε στην πλάτη του Ελγκέρα. Στην πλάτη του Ελγκέρα. Έτσι. Πώς? Να σβήσει στην πλάτη του Ελγκέρα, που έλεγε. Ακριβώς. Μα τώρα. Θα μπορούσε σήμερα. Δηλαδή ελάχιστοι ποδοσφαιριστές θα μπορούσαν σήμερα να παίξουν ποδόσφαιρο από εκείνους τους τότε πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Και να σε πάω και στον Τζορντ Μπεστ, να σε πάμε και στον Μπέκερ Πάουερ. Γιατί ήταν ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν άλλο το ταλέντο τους, έτσι. Ναι. Αλλά όσοι επιτοπλίσαν οι περισσότεροι, δεν αγαπούσαν την προπόνηση, ρε παιδάκι. Δηλαδή το ποδόσφαιρο ήταν. Δεν ήταν σημερινό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν την αγαπάνε και τώρα, εντάξει. Υπάρχουν και κάποιοι και τώρα που δεν την αγαπάνε, εντάξει. Εντάξει, αυτά είναι τώρα. Δεν την αγαπάνε, αλλά δεν γίνεται να παίξουν αν δεν κάνουν προπόνηση. Καλά, ναι. Δηλαδή, αν δεν έχουν αυτό το τυπική κατάσταση στο, δηλαδή, στο τέλος. Για στο να σου φέρω ένα παράδειγμα πολύ κοντά σε εμάς, που το είχαμε μέχρι πρώτην στα πόδια μας, ο Ντιγκινί δεν αγαπά την προπόνηση. Ο Ντιγκινί θα κάνει δύο αυτό... κανονικές προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα. Γιατί το λες τώρα, ρε Αρδάκη. Γιατί το λες τώρα, πες το μέσα στη χρονιά. Παρόλα αυτά, πες εσύ τι έγινε με το Βέρμπιλ που μου κάνει 14 μήνες διακοπές.
Παρόλα αυτά, ο Ντιγκινή πέρυσι ήταν. Όχι πέρυσι. Πρόπερσι, ναι, ήταν με τον Βιερίνια. Παρόλα αυτά, πρόπερσι ο Ντιγκινή ήταν ο πιο σταθερός παίχτης του Άρη. Νικό, ναι. Κοίταξε. Ένας παίχτης ο οποίος έχει το ταλέντο του Ντιγκινή και παραμένει στάσιμος, καταλαβαίνει και ο λόγος που παίρνει στάσιμος. Ναι. Ποδοσφαιρικά στάσιμο. Δηλαδή να μπορεί να ανέβει, επίπεδο ποδοσφαιρικό. Ο Ντιγκινή, ναι. Σε άλλες ομάδες. Δηλαδή, ή έρχεται από τη Γαλλία ένας ποδοσφαιριστής και λέει, δε φίλε, αυτός για να μην έπαιξε εκεί, κάτι δεν έχει, ρε παιδί μου, βλέπεις, δεν είναι τεχνική, ότι αυτό έγινε, αλλά δεν μπορεί, κάτι θα του λείπει, γιατί δεν μπορεί να μην έπαιξε μπάλα αυτός εκεί πέρα. Κάτι του λείπει. Ο Ντιγκινή ήρθε στον Άρη σε ένα σημείο της καριέρας του που δεν μπορούσε να πάει παραπάνω, δεν μπορούσε όμως να πάει και πιο κάτω. Δηλαδή, ήταν κολλημένος σε μια καλή κατάσταση, οκ. Okay. Καταλαβαίνεις, ναι. Λέω. Αλλά φαν της προπόνησης δεν. Όταν έρχεται ένας ποδοσφαιριστής από τη Γαλλία, από την Αγγλία, ναι. Ένας καλός ποδοσφαιριστής, αλλά έρχεται χωρίς δάφνες, σημαίνει ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής, ναι. Κάποιο πρόβλημα έχει. Δεν, αλλιώς δεν θα έλεγες, αυτός θα έπρεπε να παίζει πρώτη δεκάδα στη Λιόν, ας πούμε, κατάλαβες. Ναι. Ή στην Άρσενο, ξέρω εγώ, στην Αγγλία. Γιατί πολύ απλά κουβαλάει κάτι κουσούρι. Τώρα είναι ο χαρακτήρας του, δεν του αρέσει η προπόνηση. Είναι αδιάφορος, είναι, πώς το λένε, δεν είχε το που άκανα τον φύλακα που γελούσε συνέχεια. Το λέγανε. Τον Ιτάνς. Α, να, μπράβο, που τον πιάσανε να γελάει την ώρα που γινόταν το μνημόσυνο των 96 οπαδών της Λίβερπουλ και τον διώξανε. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι ήταν κάτι τον φύλακα, αλλά ο άνθρωπος ήταν του άρεσε, ήταν χαβαλές, ρε παιδάκι μου. Δεν ταιριάζει όμως το πράγμα. Ναι. Σε στιγμές που δεν πρέπει να είναι. Και το στείλανε μια, δύο, τρεις φορές. Δεν έκανε καριέρα όμως, θα μπορούσε να κάνει. Ναι. Σωστό. Αλλά δεν έκανε την καριέρα που έπρεπε να κάνει, γιατί πολύ απλά είχε κάτι προβλήματα. Είναι και βαλούσε κάτι κουσούρια. Και το mentality που λέμε, το πνευματικό πολλές φορές. Ακριβώς. Ο άλλος ο πάλι θα μας λέγανε του Πάγου, αυτός πήγε να δει ο παδούς της Χακόμπο. Χακόμπο. Πάνα, μπράβο. Δεν ήταν τότε, δεν ήταν τότε. Ο Χακόμπο, ο Άρντα. Εντάξει. Ναι, μυαλά. Δηλαδή δεν κουβαλάει τίποτα εκεί πέρα μέσα, κάτι κοιτώ. Ναι. Πεκτάρας, αλλά κάτι κοιτώ. Πεκτάρα. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα που λέω λόγο. Δηλαδή, αν έχεις τα δύο και τα δύο, είσαι σε πολύ μεγάλη. Ναι. Παίζεις σε πολύ μεγάλες ομάδες και πληρώνεις και παίρνεις τα φράγκα. Μάλιστα. Αυτά. Κύριε, καλώς ήρθατε, κύριε Κονάκη. Και σε εσάς, κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Γεια σας, κύριε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Αντώνη. Να είστε καλά. Ήδη έκανα την πάσα στον Άγγελο. Μια πάσα που. Δεν θέλω να. Πάμε. Να έτσι περιοπτικό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ήταν μια πάσα για μένα όπως για κάποιον θα βάλει ένα ποτήρι να πιει ένα νερό. Τόσο εύκολη, ας πούμε. Και εύκολη έγινε από τη στιγμή που ο Άγγελος έκανε το πρώτο του βήμα. Όταν εγώ δέχτηκα την μπάλα. Με την άκρη του ματιού μου είδα τον Άγγελο να κάνει μισό βήμα. Ο Άγγελος πάντα, όταν είχα την μπάλα, έκανε κίνηση. Πάντα. Γιατί ήξερε ότι θα την πάρει την μπάλα εκεί που θέλει. Όταν λοιπόν τον είδα με την άκρη του ματιού μου να κάνει την κίνηση, τότε σηκώνοντας το κεφάλι, είδα τον Ελιγκέρα να είναι σε λάθος θέση. Αυτό λοιπόν προσπάθησα, ήταν με το χτύπημα που έκανα στην μπάλα, την μπάλα να σβήσει ακριβώς στην πλάτη του Ελιγκέρα. Και αυτό κατάφερα τελικά. Έχει πάψει να είναι αστείος όμως, γιατί τελευταία το έχει χάσει εντελώς. Καλά, τέλος πάντων, ας μπίνουμε στα άλλα. Διάφορες άλλες τοποθετήσεις του. Ένα τελευταίο πριν το break, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια, πού είσαι, σας. Κύριε. Λοιπόν, για πες. Τώρα τελευταία, ναι. Δηλαδή πριν από τελευταίο μήνα, ναι. Είχα μια τρέλα, καθόμουν και έβλεπα παλιά μάτς ευρωπαϊκά και ελληνικών ομάδων αλλά και ξένων ομάδων. Mm-hmm. Και εθνικών ομάδων γενικότερα. Ήθελα να δω. Νόμιζα ρε παιδιά ότι έβλεπα ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο τη σημερινή εποχή. Τόσο αργό ποδόσφαιρο, τόσο ποδόσφαιρο δίχως φαντασία μεγάλη. Δηλαδή τώρα που είδα τον τελικό το Bayer Manchester United 1-2 που είναι πρόσφατο, δηλαδή 20 ετίας, έτσι. Ρε παιδιά, ήταν πολύ στατική η υπέρ.
Κι όμως μας βλέπει τότε εκείνη την εποχή, βλέπαμε μια μπάλα πάνω κάτω και λέγαμε πω 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 πω. Ενώ με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή είναι σαν να βλέπεις μια ομάδα της σειράς. Αλλάζουν, θέλω να πω ότι εποχή με την εποχή αλλάζει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Έβλεπα ας πούμε τον Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα εκείνη, έτσι πως ήταν, αν έπαιζε τώρα, θα ήταν ένας παίκτης των 200-300 χιλιάδων. Έτσι πιστεύω το εγώ. Ίδιο, το ίδιο που λες εσύ, το παθαίνω εγώ με παλιά παιχνίδια μπάσκετ. Ναι, και το πρόσεξε όμως ποια είναι η διαφορά. Ο Γκούμας ας πούμε. Δεν ξέρω αν ναι. τον θυμάσαι ή αν τον έχεις. Ο Γιάννης Γκούμας. Πατέρας. Πατέρας του Λουτλίου Βλακή. Ο Γκούμας της ΑΕΚ. Ήταν ο Νίκος Γκούμας. Ο Χάρης του Παπαγεωργίου. Έχουν ναι. άλλο, είναι άλλο το μπάσκετ. Δηλαδή θα έπαιρναν την μπάλα, θα την μπουμπούνιζαν. Ναι. Έχουν διαφορετικό στυλ. Άλλο το ποδόσφαιρο, ναι. άλλο το μπάσκετ. Έτσι. Η άμυνα, ας πούμε, του Αλεξανδρή και τώρα θα ήταν μια άμυνα σκυλίσια. Ναι, απλά στο μπάσκετ. Τότε το ταλέντο ξεχώριζε πολύ και δεν υπήρχε τόσο μεγάλη τώρα αθλητικότητα και στο ποδόσφαιρο τώρα και στο μπάσκετ. Δύναμη. Τώρα είναι τώρα πρώτη δύναμη. Η αθλητικότητα και μετά το ταλέντο. Τώρα, και στα δύο νομίζω. Τώρα έχει δύναμη, πολύ δύναμη έχει ναι. το μπάσκετ. Ναι. Το ποδόσφαιρο όμως φίλε, που είναι πολύ φυσικάλ τώρα, mm-hmm. έτσι, δεν μπορεί, βέβαια έχει και, πώς να το πω, έχει και τεχνικές άρεμπες, έχουν και παίχτες με τεχνικές, αυτά που κάνει ο Μέση ας πούμε παραδείγματος χάρη, δεν τα έκανε κανένας παίχτης της, ούτε ο Μαράντονα μπορούσε να τα κάνει. Ναι. Ή αυτά που έκανε ο Ροναλντίνιο. Έτσι. Ο Ροναλντίνιο βέβαια δεν είχε, πώς να το πω, δεν έτρεχε. Ήταν ένας Μαραντόνας το καλύτερό του. Ναι. Γιατί αυτά που, για μένα ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, ο πιο ζογκλέρ ποδοσφαιριστής που πέρασε από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι ο Ροναλντίνιο. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να τα φαντάσεις ότι μπορεί να γίνουν, τα έκαμνε. Ναι. Έτσι. Και δεν τα έκανε μια φορά να πεις το κάνει κατά λάθος, τα έκανε συνέχεια. Γι' αυτό παίρνω τώρα από το παιδί που πήρε στην αρχή τον Κλεμέν. Τον Αουγκεντάλερ και για ναι, τον Κλεμέν. Αυτά εδώ είναι άλλες εποχές. Αυτοί οι παίχτες δεν μπορούσαν να σταθούν στο ελληνικό, στο σημερινό ποδόσφαιρο. Εντάξει, παιδιά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα next big thing ας πούμε του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, της Αγγλίας και του. Αυτός πήγε στην Dortmund. Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αυτός πήγε στην Dortmund από την Birmingham. Όχι. Ποιος? Είναι ένας επιθετικός της Manchester United, ο Greenwood. Α, ωραίος παίκτης, ναι. Είναι στα 18 του χρόνια και έχει βάλει 17 γκολ στην Premier League μέχρι τώρα. Και έπαιξε από τον Γενάρη και μετά. Ναι. Ο πιτσιρικάς. Δηλαδή ο Ράτσφορντ, είναι ορισμένοι παίκτες. Ο Φιλανδός, ο Νορβηγός, τι είναι, ο άλλος ο που Χάλλαντ, είναι στην Dortmund τώρα. Χάλλαντ, ναι. Ο Χάλλαντ. Ναι. Δηλαδή είναι η καινούργια γενιά μετά Μέση και Ρονάλντο. Και ο Εμπαπέ, Ρονάλντο του ο Σάντσο, Φιάρα. Όλοι αυτοί, ναι. Ο Εμπαπέ είναι σε αυτή την κατηγορία, ας πούμε, του Γκρίνγουντ, του Χάλλαντ, γιατί είναι 21 χρόνων, 22 ναι. πόσο είναι. Έτσι. Αλλάζει το ποδόσφαιρο συνεχώς. Και με τα φάρμακα βέβαια που παίρνουν, γιατί παίρνουν, μην πει κανένας ότι είναι φυσικά αυτά όλα. Ναι. Δηλαδή πίσω από κάθε ομάδα υπάρχει ολόκληρη βιομηχανία, να πούμε, φαρμάκων. Γι' αυτό στηρίζω, αλλιώς δεν βγαίνει το ποδόσφαιρο που παίζεται, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορεί στην Αγγλία να παίζουν 120 μάτς, να πούμε, το χρόνο. Με όλα τα τέτοια. 120 μάτς είναι πολλά. Καλά, βάζουν πολλές φορές και τις ρεζέρβες όμως. Το οποίο δεν το παρατηρούμε εμείς σε κάποιες περιπτώσεις. Ρεζέρβες. Ναι, αλλά και οι ρεζέρβες. Παίζουν και αυτές τα δικά τους παιχνίδια, ναι, το ξέρω. Ναι, στο δικό τους πρωτάθλημα, ναι. Εντάξει. Δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα, τα δεδομένα. Γιατί και αυτό εδώ είναι κακό που κάνει η FIFA, έτσι. Και μια που είπα FIFA. Πες και το τελευταίο, να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι, ναι. Η FIFA και η FIBA είναι συνδικαλιστικό όργανο των παιχτών. Δεν είναι των ομάδων. Στην ουσία έτσι λειτουργούν εδώ που τα λέμε, αλλά τέλος πάντων. Τώρα πας να ανοίξεις πολύ μεγάλη κάτι. Κουβέντα. Δηλαδή δεν είναι γελίο να ζητάς να φεύγεις τον πρώτο χρόνο και να ζητάς τα δεδουλευμένα
για τα άλλα τρία χρόνια, ενώ τα άλλα τρία χρόνια δουλεύεις σε μια άλλη ομάδα και πληρώνεσαι. Τι είναι αυτά, ρε φίλε. Το έχουμε πει ότι οι κανόνες του σύγχρονου ποδοσφαίρου ευνοούν 9 στις 10 τους παίχτες. Και όχι τις ομάδες. Αγόρι μου, αναγκάζει η FIFA και η FIBA να κάνει απατεώνες τις ομάδες. Ρε φίλε, δεν βρήκες άλλη ομάδα, δεν πληρώνεσαι. Εντάξει, έπαιρνες 80, λέμε για τον, ξέρω εγώ τον, πώς το λένε, τον Μπορτίγια. Ναι. Πήγες να πούμε στην ομάδα που πήρες και παίρνεις 60. Πόση διαφορά, σου αγόρι μου, 20 χιλιάρικα. Τρία χρόνια από 20 χιλιάρικα, 60 χιλιάρικα, πάρτα. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, αλλά τέλος πάντων, τι ψάχνεις τώρα. Να σε καλά και να πάμε και στους δηλαδή ομάδες. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Η FIFA και η FIBA είναι απέναντι στις ομάδες. Στην ουσία ναι, αλλά τώρα μην τα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, πολύ μεγάλη. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, για. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Ποιον επόμενο, καλησπέρα. Δεν θα κάνουμε ποτέ. Καλησπέρα. Ρε. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Έλα ρε φίλε. Τι ακούμε τώρα, Μαραντόνα δηλαδή, σε αυτή την εποχή δεν θα μπορούσε να παίξει. Έλα, εντάξει. Άποψη τώρα, δηλαδή. Εντάξει, τώρα δουλεύει χαζά τώρα. Για μια κατηγορία μόνος ήταν εκείνος. Εντάξει. Δηλαδή είναι κάποιοι άντρες, τώρα λέμε ότι ο Μάικλ Τζόρνταν τώρα δεν μπορούσε να παίξει μπάσκετ, ας πούμε. Δηλαδή αν ήταν νέος. Άρα τραλαστούμε εντελώς τώρα. Εντάξει. Είναι κάποιες φυσιογνωμίες, γι' αυτό είναι και οι φυσιογνωμίες και παίζουν και είναι διαχρονικά πρόσωπα και τα βλέπουμε. Και θα τα ξαναβλέπουμε στο ρούτ της ιστορίας. Δηλαδή τώρα ο Νίκος Γκάλης, άμα έπαιζε, δηλαδή, θα μπορούσε, αν ήταν νέος, δεν θα μπορούσε να σκοράρει δηλαδή. Και το μπάσκετ έχει αλλάξει γιατί τα δευτερόλεπτα από 30 στην επίθεση γίναν 24. Γι' αυτό γίνεται και πιο γρήγορα. Ναι. Αυτό δηλαδή έχει αλλάξει όντως το μπάσκετ. Όταν από 30 θέλω να γυρνάς 24 στην επίθεση γίνεται πάρα πολύ πιο γρήγορο. Εντάξει. Φοβερό αυτό με το Διάτα, παιδιά. Νόμιζα ότι μόνο εγώ το έβλεπα για το Διάτα. Δηλαδή εντάξει. Έχω πόσες φορές, έχω παρακολουθώ καμιά φορά το ντοκιμαντέρ που δείχνει για τον Γιούρο, ρε παιδί μου, ναι. Και τον ακούω να μιλάει, ρε φίλε, και λέω, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω να το, φοβερός παίκτης, εντάξει, σε βίνει, δηλαδή ακόμα πίνουν νερό στο όνομά του, εντάξει, δεν το συζητάμε. Σε πιάνει, όχι, αυτή η έπαρση που έχει σαν παίκτης, ρε φίλε, με τρελαίνει. Έχει τρελή έπαρση. Δηλαδή αυτός νομίζω ότι θα ήθελε από μόνος του να πιέσει, να ανακηρυχθεί ο παίκτης του ελληνικού ποδοσφαίρου, καλύτερος παίκτης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή, όπως είπε και ο Νίκος, το έχει χαλάσει πολύ τελευταία, παίρνοντας θέση για άλλα ζητήματα μη αθλητικά και έχει χάσει. Όχι, ναι, γενικώς είναι, νομίζω ότι αυτός και ο Σφαγιανάκης στο τραγούδι, δηλαδή, τα έχουν χάσει τελώς. Δεν πάνε καλά. Ναι. Δηλαδή είναι κάποια άτομα που δεν ξέρω όσο περνάει ο καιρός, όσοι γερνάνε, δεν ξέρω, εντάξει, εμείς γερνάμε ρε παιδί μου, δεν ξέρω, χαζεύουν, δεν ξέρω τι παθαίνουν, ας πούμε. Ναι. Αλλά, εντάξει, πραγματικά όμως, παιδιά, άμα δείτε μάτια του Τσιάτα όταν έπαιζε στη Σεβίλη, η Σεβίλη τότε δεν ήταν και η Σεβίλη που είναι τώρα που διεκδικεί, θα βγει το Champions League κτλ. Τότε τη Ρεάλ την ξέσχιζε μόνος του. Την ξέσχιζε μόνος του τη Ρεάλ. Και πολλές φορές, όχι μια φορά έτσι, ας πούμε. Πάρα ναι. Πολλές φορές, ας πούμε, την κέρδιζε μόνος του. Δηλαδή 3-2 η Σεβίλη μέσα στην έδρα της στη Ρεά, με δύο φάουλ, ας πούμε, του Τσιάδρα, ας πούμε. Αλλά είναι ο χαρακτήρας που δεν ξέρω, πραγματικά, δηλαδή, Παναγία μου, δηλαδή, τι είναι αυτό. Ευτυχώς δεν έπεσε στον Άρη. Να τον έχουμε παλέμα. Να τον έχουμε στη θέση του γενικού διευθυντή, δηλαδή, να τραβούμε τελώς, δηλαδή, να πάρουμε ναρκωτικά όλοι. Δεν θα βγάζα μάκρυ ποτέ, τέλος πάντων. Για εμάς, όσον αφορά και τον Κουέστα, λιγάκι, θέλω να πω. Εγώ έτσι λίγο με έχει τσατίσει λίγο αυτή η συμπεριφορά του, να σου πω την αλήθεια. Αυτή η πίεση δηλαδή δεν ξέρω, μήπως μιλάει πολύ στο τηλέφωνο με τον Βέλεθ, δεν καταλαβαίνω εγώ τι κάνει τώρα, ας πούμε. Εντάξει, δηλαδή. Δεν με ανησυχεί αν μιλάει με τον Βέλεθ, με κανέναν άλλο με ανησυχεί αν μιλάει, αλλά τέλος πάντων. Όχι, ας πάμε να μιλήσει εκεί μου και δεν. Α πούμε κάτι, δεν θεωρώ ότι είναι κακός θερματοφύλακας, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κακός θερματοφύλακας, αλλά που αν τη χάσουμε θα εκραγώ, ας πούμε. Είναι καλός θερματοφύλακας, δεν είναι. Το ιδανικό στα δικά μου μάτια, okay, δεν θα, αν ήταν το ιδανικό δεν θα έπαιζε και εδώ. Είναι εξαίρετος χαρακτήρας, δεν έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα. Όχι, δεν έχω πρόβλημα με το παιδί, θεωρώ ότι είναι καλό παιδί. Απλά εντάξει, και καμιά φορά οι μάνατζερ λειτουργούν αντιστρόφως ανάλογα. Και φουσκώνουν και τα μυαλά και ό,τι παραπάνω και τέτοια. Αν επιβεβαιωθεί η συμφωνία οριστικά που υπάρχουν πληροφορίες και λένε ότι έγινε, τα χρήματα είναι κάπου στη μέση, δηλαδή ανάμεσα αυτό που ήθελε ο Άρης και αυτό που ήθελε αυτός. Εντάξει, γιατί... Ναι, εντάξει, okay, εγώ νομίζω ότι είναι μια καλή τιμή για το συγκεκριμένο να μείνει σε αυτά τα λεφτά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει συμβόλαιο. Δηλαδή, εντάξει, επειδή έκανε ένα finish καλό, εγώ δεν θεωρώ ότι στην αρχή του πρωταθλήματος, ας πούμε, λίγο τον βλέπαμε και θέλαμε να τον δαγκώσουμε. Δηλαδή, με αυτά που κάνει. Εντάξει, βέβαια δεν είχαμε και άλλη επιλογή από πίσω. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο όμως για τους θερματοφύλακες. Ναι,
Από ό,τι ξέρω, Έμαν δεν το θέλουμε και πάρα πολύ. Θέλουμε να το. Δεν θα μείνει. Είχαμε ένα πιτσιρίκο και στα 16χρονα, έναν Στεριούδη, Στεργάκη. Αυτό κοστίζει πάρα πολύ πλέον. Νομίζω Βουλγαρία είναι ακόμα και κοστίζει πάρα πολύ. Αυτό τι τον έχουμε δανεικό, εμείς τώρα τον έχουμε δώσει. Σας είχε φύγει μόνος τώρα τότε που ήσουν σε εκείνη τη δύσκολη τετραετία. Α, έχω ακούσει όμως. Είναι αυτός που έχω ακούσει ότι έχουμε έναν 16χρονο ο οποίος βγάζει φωτιά. Τώρα έχει μεγαλώσει, όχι άλλο πρέπει να λες. Εσύ τώρα δεν έχει υποπέσει την αντίληψη μου αυτή η περίπτωση που αναφέρεις, αν υπάρχει στον Άρη, αλλά ο Στεργιάκης. Γιατί είπε... επειδή μιλάω με κάποιον, ρε παιδί μου, ο οποίος είναι. Το παιδί του παίζει στον Άρη τερματοφύλακας, είναι σε πιο χαμηλή ηλικία. Ναι, κατάλαβα. Και μου λέει ότι το Τζιλικίρι, ρε παιδί μου, δεν τον ανανεώσαμε γιατί έχουμε έναν άλλο πιτσιρικό από πίσω που είναι πάρα πολύ δυνατό. Το Τζιλικίρι για άλλους λόγους δεν τον ανανέωσε, αλλά μην τους αναλύσουμε τώρα, τέλος πάντων. Να είσαι καλά. Ναι, okay. Καλώς έγινε τώρα. Έγινε επίση, γεια, γεια. Στον επόμενο, καλησπέρα. Συνεχίζουμε η εκπομπή εδώ, Super Aris, ναι. Ναι. Πάμε στον επόμενο φλουτάρι. Να πάω, τι, Σάβα. Άντε, ρε Σάβα. Άντε, ρε Σάβα. Έλα λίγο να ισορροπήσουμε. Να το πάτε συνέχεια, χωρίς διάλειμμα, τι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη. Ναι, βέβαια. Αμπράβο. Τι γίνεται, τι έχουμε. Για πες. Καλά, εντάξει. Φορτωμένοι λουόμενος, είναι για τους πάνω στα ηχεία. Αχ, πάλι μπάνια κάνανε. Λουόμενοι. Τι να κάνω τώρα σε αυτό που είπε ο φίλος τώρα. Πιστεύω ότι άλλαξαν από τον Μπόσμαν και μετά. Άλλαξαν πολύ τα πράγματα, έτσι. Στην αρχή έπαιζαν 8 Γερμανοί, 9 Γερμανοί, Ισπανοί και τώρα έγινε όλοι εφήλιος παίζει σε μια ομάδα. Άλλαξε και το ποδόσφαιρο. Έτσι πιστεύω. Σε αυτό που έλεγε τώρα ότι εντάξει τώρα μπορεί να συγκρίνουμε το Μαραθώνα τώρα. Εντάξει ο καθένας έχει τη γνώμη του. Πάγια θέση της εκπομπής είναι ότι όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να συγκρίνουμε τον Μαραντόνα με τον Μέση για παράδειγμα, το μόνο που κάνουμε είναι να χάνουμε το χρόνο μας. Δεν υπάρχει κάτι αντικειμενικό σε αυτό και είναι άλλες οι εποχές που παίζουν. Ναι. Παράδειγμα τώρα το Μαραντόνα με τον Μέση, λέω έτσι. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το ένα, αλλά εγώ πιστεύω μετά την υπόθεση αυτή που εδώ οι ελληνικές ομάδες είχαν 10 ξένους μέσα. Δηλαδή, δεν θα αλλάξει το ποδόσφαιρο και τέτοια πράγματα. Πρώτα υπήρχε ένα τυποποιημένο εκεί πέρα ή αυτό και τελείωσε. Έτσι είναι. Αυτά. Έγινε Σάββα μου, καλό Σαββατοκύριακο σε εσένα. Συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο. Πες το. Και χαιρετισμού μου στην Κατερίνα και ευχαριστώ για αυτά που έλεγε χθες. Αρχιδάγω που δεν την ξέρω τι θέλω, δεν έχω γνωριστεί. Αν θα πας προς τα κάτω, δώσε τα χαιρετίσματα. Θα έρθει αυτή που να είναι προς τα πάνω. Να είσαι καλά, Σάββα μου, να είσαι καλά. Έγινε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε άλλους τρεις που είναι και περιμένουν. Ωραία, Νίκο. Τελευταία για διάλειμμα. Είναι η τελευταία γιατί έχουμε και το διάλειμμα των 7. Μην καλείτε άλλο. Πάμε στον επόμενο, ναι. Ωραία. Τέλεια. Πάμε. Στο μεθεπόμενο, ναι. Χαίρετε. 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 Τυχερός είμαι. Τυχερός. Λοιπόν, κοιτάξτε. Θα φανεί. Κοιτάξτε, συνεχώς η Ελλάδα έχει το ποδόσφαιρο και τίποτε άλλο. Εγώ ας πούμε είμαι στο ποδόσφαιρο των 16 ομάδων, ακούω μόνο για λίγες ομάδες, Θεσσαλονίκη και Αθηνών. Η Ξάνθη, πού υπάγεται, δεν είναι στην Αλφα... Βόρειος Ελλάς. Ναι, όχι, όχι, αλλού το πάω. Υποτιμούμε τους ΜΕΝ, τους ΔΕ, οι Αθηναίοι, οι Τούρκοι, οι Βόρειοι, οι Νότιοι. Η Ξάνθη θα πέσει, πέφτει, με ποιο θα παίξει. Ο Πανιόνιος έπεσε, εντάξει. Η Ξάνθη είναι να παίξει μπαράζ. Δεν θα παίξει ποτέ μπαράζ. Αν παίχτει μπαράζ. Με ποια? Με τον δεύτερο της Super League 2. Ποια πέθυμα. Τον Απόλλων Σμύρνης. Ποια? Τον Απόλλων Σμύρνης. Θα είναι σίγουρο. Τον Απόλλωνα. Δεν θα παίξει τον Απόλλωνα, ναι, εντάξει Νίκο. Δεν θα παίξει νομίζω, δύσκολα. Με κάνει εντύπωση, παραγωγή, δημοσιογράφοι που είστε εκεί και αλλού και σε άλλα παρόμοια, να μιλάτε για πράγματα τα ίδια και τα ίδια για ίδιες ομάδες και υποτιμάτε τις άλλες. Γιατί δεν ξέρω να κάνουμε μια ανάλυση για τη Ξάνθη, κύριε μου, θέλετε. Πρώτον, περίμενε. Όχι, όχι, είπαμε, η πρώτη είναι γνωστή. Ότι ο Πανιόνιος έπεσε, έτσι. Ναι, έπεσε. Τι είχε δει η Ξάνθη? Μα δεν υπάρχει κάτι νεότερο για να πούμε. Είναι να παιχτεί ένα μπαράζ το οποίο είναι γνωστό. Ναι, δεν το καλλιεργείτε όμως. Δεν το λέτε. Το έχουμε πει, μα πώς το λέτε. Όχι, όχι, επειδή είμαι γνωστό σου και στο ζευγάρι. Και επειδή όλοι ρωτούν και όλοι παίρνουν τηλέφωνο για διάφορα πράγματα, δεν είπε κανένας τι γίνεται στο τέλος, τι θα γίνει.
αυτό αποσιωπάται και το περνάτε. Μα δεν είναι ξεκάθαρο, κυρία μου. Α, δεν είναι. Αυτό λέμε. Να σας πω κάτι κιόλας. Κοιτάξτε, από, δηλαδή, από τις ομάδες που την άλλη τη Β, δηλαδή που λέμε, πώς το λένε, θα ανεβούν δύο. Σίγουρα, δηλαδή, μένει σίγουρα, μία εξάδη και μία. Ένας, θα σίγουρα, παίξουν ένας, δύο ομάδες, τρεις πόσες. Ούτε αυτοί ξέρουν ακόμα, κυρία μου. Αυτό που δεν ξέρω και δεν ξέρω και εγώ, είμαι μόνο φίλος, δεν είμαι παδός. Να μην, γιατί δεν το λέτε συνέχεια. Μα πώς θα βγαίνουμε και θα λέμε κάθε μέρα για την Ξάνθη. Η λέξη Ξάνθη σε ενοχλεί. Δεν μας ενοχλεί, αλλά δεν έχει κάνει. Καθόλου, κύριε. Μας είναι πολύ συμπαθής η Ξάνθη. Ήταν αγκάθι και τώρα σε ενοχλεί. Ειδικά στον ΠΑΟΚ είναι πολύ συμπαθής η Ξάνθη. Μα εσύ είναι πολύ συμπαθής η Ξάνθη. Όχι, δεν είναι το θέμα Ξάνθη, είναι Ελλάδα. Βεβαίως, και κύριε ο Παθρακικός μέσα να είναι, και η Καβάλα και η Δράμα, είναι... υπάρχουν και άλλοι εθνικοί λόγοι. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, Παθρακικέ, λοιπόν, δεν σε ξεχάσανε έτσι, οι φίλοι σου ποτέ. Συγγνώμη από τις ορδές των οπαδών της Ξάνθης που δεν έχουμε αναφέρει. Τη Δευτέρα που θα λείπεις, μία ώρα αφιέρωμα στη Ξάνθη θα έχω. Θα πάω το φίλο μου το Σιρόπουλο, τι κάνει, είναι εκεί πέρα πάνω ακόμα. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα, μην καλείτε άλλο παιδιά, μην καλείτε. Ναι. Ναι. Φοβερή εκπομπή σας, ρε Μάγκησα. Να μου ξέρω εγώ. Είδες. Ξέρω εγώ. Πάντα μετά τις 7 φορτσάρτ. Πολύ κάντε εκπομπή, δηλαδή πρέπει ο διευθυντής να σας δώσει εκπομπή έτσι με πιο πολλές ώρες. Όχι, πρέπει να μας δώσει αύξηση και μετά εκπομπή με πιο πολλές ώρες. Και μια άδεια σε πρώτη φάση. Ναι, και μια άδεια. Και τα άλλα θα τα βρούμε. Κάποιος, ας πούμε, και λέει ότι ο Σόουζα είναι καλύτερος, ας πούμε, από τον Van Dijk. Ναι. Γίνει άλλος και λέει ότι ο Μαραντόνα ανέπεσε τώρα. Θα τα λέει... Καταρχάς, ακούω αντεπιχείρημα για το ότι ο Σόουζα δεν είναι καλύτερος του Van Dijk. Πες μας γιατί δεν είναι. Να σε ακούσω. Γιατί δεν είναι. Ναι. Όχι, ναι. Και τι είναι να πούμε. Βρήκα ένα καλό ποσό τώρα και... Γιατί ήταν καλό στη Δούμα με τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό. Άρη με κόκα σε βλέπω σαν την Πόκα, λοιπόν, αλλά ο Μαραντόνα τώρα λένε, άμα έπαιζε τώρα θα τον είχαμε στον πάγκο να πούμε, στη θέση του Γκάμα, ο Γκάμα θα έπαιζε και ο Μαραντόνα θα ήταν αναπληρωματικός, ας πούμε, θα τον βάζαμε να παίξει κάνει 20 λεπτό. Τι ωραίους ακροατές έχει πέρα παιδιά, δηλαδή, εντάξει, πρέπει να μας... Έτσι είναι, με κόπο τους έχουμε χτίσει. Τους έχετε χτίσει, ναι, με κόπο αίμα, δάκρυα και υδρότα να πούμε. Ναι, βέβαια. Απάντησε, ο πρόεδρος, παιδιά, είναι πολύ μεγάλος μάγκας, τώρα χωρίς πλάκα, θα κάνω μια κολοτούμπα, γιατί το λέω αυτό, έτσι. Ναι. Σήμερα όλα τα ραδιόφωνα, μα όλα τα ραδιόφωνα, δεν σας κάνω τώρα πλάκα, έχω πάθει πλάκα, πέσουν το τραγούδι του Προέδρου, η καρδιά μου πηγαίνει εμένα, έτσι, που λέει ο ποιος, όπως πια τα... Αντώνης Ρήμος, ναι. Ο γιατρός. Σύμφωνα με κάποιους. Ακόμα και ραδιόφωνα τα οποία τους έκανε, πώς το λένε ρε παιδί, μαγωγή, γιατί με κυνηγάνε, κυνηγάνε τον Άρη κτλ. Δηλαδή όλοι παραδέχονται ότι είναι μεγάλος μάγκας, ας πούμε, και με τα μπαν και ότι είναι έτοιμος τώρα να καθαρίσει το θέμα του Πορτίγια. Δηλαδή αυτό είναι επιτυχία του Πρόεδρου, έτσι. Να είμαστε δίκαιοι δηλαδή. Ναι. Είναι ένας τύπος, ας πούμε, που πραγματικά δηλαδή αξίζει να το γνωρίζεις και να βγεις μαζί του έτσι μια τσάρκα, ρε παιδί μου. Γιατί πιστεύω ότι έχει να. Έχει να δώσει να πούμε, είναι ωραίο. Έτσι το γκάρι να πούμε. Δηλαδή τώρα όλα τα ραδιόφωνα δεν σε κάνω πλάκα. Σήμερα αυτό το τραγούδι παίζει να πούμε. Το έβαλε και η διευθυντή σας σήμερα όταν έκλεινε. Το έβαλε, ναι, όντως. Ο Γιώργος, ξέρω το ακούσατε, ναι, 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 ναι ρε φίλε. Το μερό ο γκάρι, δηλαδή. Και είναι συναισθηματία φέντη, είναι συναισθηματικός τύπος να πούμε. Ναι, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, αλήθεια. Ναι, δηλαδή δεν δηλαδή, γίνεται, δηλαδή. Πρέπει κι εσείς να συγχρονιστείτε με το κύμα της εποχής. Δεν έχουμε σχολιάσει το μεταξύ, ρε παιδιά. Δηλαδή, η εκπομπή έχει ξεκινήσει πολύ λάθος. Παραλείψαμε ότι ο Αχιλλέας Μπέος από μεταφραστής του Βόλου εξελίχθηκε σε πρόεδρο. Τον έχω τη Δευτέρα στην εκπομπή, να ξέρει, τον έχω αρωνίσει. Τον πρόεδρο. Και το ψάχνει το Τζιόλι, τον οποίο στον Ολυμπιακό Βόλου τον είχε προπονεί και τον είχε χαστοκίσει, επειδή είχε αρνηθεί, ρε παιδί μου, να πάρει το χαρτάκι, α πούμε, και να. Ντροπή. Σε ένα παιχνίδι του τον Ηρακλή. Τον είχε χαστοκίσει στο ημίχρονο και είχε φύγει ο Σάκης από τον Ολυμπιακό Βόλου. Με πρόεδρο τον Πέο. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ποτέ ότι αυτοί οι δύο θα ξαναβρούνε, ρε παιδί. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όλα. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή, πιστεύω εκεί που λες ότι τα έχω δει όλα. Τελικά πάντα συμβαίνει κάτι και λες έχουμε να δούμε πολλά έργα ακόμη. Εδώ επέστρεψε ο Μπέο στο ποδόσφαιρο, αν πει γιατί δεν ήταν, ήταν, ναι, αλλά επέστρεψε επίσημα. Okay. Επειδή ο διευθυντής, ας πούμε, το μεσημέρι, είπε, ρε παιδί μου, ότι. Ναι. Στον ΠΑΟΚ δεν υπήρχε ένας μάγκας τότε εκεί πέρα στο Καρεσκάκι που τους ξεφυλίσαν, δηλαδή κατεβάσαν το πούλμαν
τους πήγαν με τα πόδια και τους αρχίσαν στην κλωτσοπαθινάδα. Ναι. Θα σας πω κάτι, παιδιά. Πες το τελευταίο για να πάμε και στον τελευταίο. Δεν τα θυμάσαι καλά, γιατί δεν ήταν ακριβώς κλωτσοπαθινάδα. Ήταν ανταλλαγή απόψεων γενικότερη. Απαντήθηκε η ξεφτύλα που έστεισε ο Ολυμπιακός την ώρα που έπρεπε. Όσο ζούσε, άκου λίγο θα σε πω εγώ, όσο ζούσε ο Παναγιώτης Μιχυλίδης φίλε, ήταν η κυματοθράψης. Δηλαδή στο Καρεσκάκι πήγαινε μπροστά και δεν τολμούσε να πούμε να πλησιάσει κανείς. Έχει και τώρα αρκετούς κυματοθράψεις ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει τίποτα τώρα, άκου λίγο εγώ. Ναι, ναι. Είχα πάει σε γιούρι σε ένα μάτσι Ντούμπα, είχα χάσει ένα στοίχημα να βγω, γιατί ήταν επικίνδυνο αυτό που είχα κάνει. Και κάποιος άλλος δούμε έδωσε ρε παιδί μου για το παρελθόν. Ξέρεις τώρα πας εκεί στην Ντούμπα και να είσαι ξέρω εγώ παντός της ομάδας. Και σκάει μύτη φίλε και μαλάσουν εκεί που μου είχαν 4 βίντεο 64α στις σουίτες και βαλίζουν σαν ο Πικυλίδης και μου λέει φίλε, επειδή ήξερα σου ότι και εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια που έχει βγάλει και παλαιτές και αξιπαρίς και τα λοιπά, λέει άσχετα με τι ομάδα είσαι, όσο είμαι εγώ εδώ δεν σε πειράζει κανείς. Και δηλαδή πολύ με συγκίνησε και ειλικρινά σου λέω ότι μετά όταν έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης δεν έχω περάσει ούτε έξω από την Τούμπα, αλλά εκείνη το μάτι δηλαδή κατάλαβα πόσο μετράει δηλαδή ο Πικυλίδης. Τεράστιος βράχος. Να σε καλά. Για να πάμε και στο τελευταίο, να είσαι καλά. Τελευταίο και άλλο σήμερα, έχει, ένα τελευταίο, ναι. Δεν θα κάνουμε πάγκο 4 σήμερα. Ορίστε. Καλησπέρα. Άντε ρε. Οπα. Κάτσε. Άντε ρε. Ποιος είναι κόφτονα ρε. 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 Πού νομίζετε ότι πήγατε κύριε, το ξέρω ρε. Τι γίνεται. Θα είπε ο άλλος έγινε ανάλυση, παιδιά, ξεκινήσαμε με τα παλιά όπως γίνεται συνήθως. Ναι. Και δεν έχουμε ασχοληθεί με τον Αχιλέα Μπέο. Φρέσκο ψωμί. Φρέσκο ψωμί. Εντάξει, θα πάμε και στον Μπέο. Αφού θα κλείσω εγώ, θα πάμε και στον Μπέο. Ανάγια. Τώρα. Παιδιά, όλα σηκώνονται στην Ελλάδα και αυτά πολύ ακόμα και ο Σαλέα ο πλειωμένη. Αλλά όχι το Μαραντόνα 200.000. Υπάρχει και Θεό. Παιδιά, απόψει. Την είπε ο άνθρωπο, κρίνεται για αυτήν. Καθένα ότι γουστάρει λέει. Αλλά μπορεί να πάρει τον Μιστριά και τον Μπέο δεν πούμε τίποτα. Αλλά αυτά που λέει να μετράνε. Δηλαδή έχουμε δει κοντσίδα, έχουμε δει κολομπούρδα και να δώσουμε 200 χιλιάρικα στο Μαραντόνα. Τι να πεις ρε. Τέλος πάντων. Στην Αργεντινή παιδιά, επειδή είμαι Αργεντίνος. Ήθελε λίγο να ενισχύσει την άποψή του ότι το ποδόσφαιρο πλέον είναι πιο δυναμικό και ότι ρε παιδί μου... Άλλαξε ρε παιδιά. Ναι. Ότι άλλαξε, ωραία. Και θα χρούμπες πόλη ο άλλος, θα θηρίω, θορυκτό. Ναι. Ότι τώρα να μην μπορούσε να παίξει. Εντάξει. Αλλά πέφτουν οι ποιότητες, θα μπορούσε να παίξουν τώρα. Τώρα για την καλομηχανή που λέγαμε προηγουμένως, ήταν ο Βασίλης Γκούμας. Πανελλήνιο, ΑΕΚ και Ηλυσιακό. Στην Ηλυσιακό στα γεράματα μαζί με τον Κουκουλάκη, τον Βίδα, τον Παραμανίδη, τον Χάρη Παπαγεωργίου. Δηλαδή μαζεύτηκαν οι παλιοί και πέσαν στον Ηλυσιακό. Σαραντάριδες ότι. Τώρα σας πάμε στο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα παιδιά είναι ο πιο αγαπητός άνθρωπος που υπάρχει στην Αργεντινή. Τέταρτος είναι ο Μάριο Κέμπες και τρίτος είναι ο Μέση. Ο Μέση, ναι. Τρίτος, πίσω του Μάριο Κέντες. Τώρα για την ποδοσφαιρική αξία την ξέρουμε ότι για τη Μαραντόνα τώρα. Θα μην λέμε ότι είναι. Δηλαδή καλύτερα να βρεις κάποιον άλλον παρά τον Μαραντόνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Ο Μέση, το χάνει στον τίτλο που δεν έχει φέρει σε εθνικό επίπεδο. Ναι ρε παιδιά, μπορείς. Μέση αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι καλύτερος, μπορεί να είναι και ο Ζογκλέρ. Αλλά δεν είναι τυχαίο που ο κόσμος αγαπάει πιο πολύ τον Μαραντόνα. Που είναι πιο δεμένος. Ο Μέση δεν την πόνεσε τόσο πολύ την ομάδα, γιατί έλειπα από μικρό παιδί στη Μπάρτσα. Ναι. Ενώ ο Μαραντόνα έπαιξε εκεί, αγαπούσε, άμα δεν όλα τα συστήματα είναι βάμος Αργεντίνα και πάει λέγοντας, είχε την τρέλα. Τώρα, τι να πω άλλο. Δηλαδή άκουσα πολλά. Το Βαντάκι με το σύγκρονο με ποιον, με αυτό το παίκτη του Άρη που έπαιξε στην Με το Σόουζα, τι, δεν έχω καταλάβει, γιατί. Το ίδιο πράγμα είναι. Αυτό ακριβώς, ναι, τι να καταλάβει. Μα τώρα. Ότι άλλαξε, παιδιά, είπαμε 100 φορές το ξαναπούμε. Ότι άλλαξε η μπάλα, άλλαξε. Αλλά μην λέμε τρέλες τώρα. Δηλαδή τώρα ο Πελέ δεν μπορείς να παίξει τώρα. Ο άνθρωπος έκανε στίβο. Εύκολο. Δεν έχει το Πελέ να τρέχει. Τώρα να μην λέμε ότι να είναι. Εντάξει, καλή είναι η δομή, καλή είναι η ελευθερία, καλή είναι η δημοκρατία, πάνω απ' όλα. Αλλά ακούει και ο κόσμος. Τι να πω, το άλλο, τίμημα. Τι να κάνουμε. Να είσαι καλά. Ρε σίγουρα. Α, κάτι τελευταίο τώρα. Πες το για να κλείσουμε κιόλας, ναι. Τώρα παιδιά τον μπάσκετ να σκατάλησε όπως σκατάλησε, γιατί φταίνε και εμείς οι ίδιοι. Να μην τα ρίχνουμε σε κανέναν άλλον. Να μην ψάχνουμε τώρα τα παλιά τι φταίει και τι κάνει. Εμείς οι ίδιοι φταίνε για όλα. Οι διοικήσεις μας και εμείς οι ίδιοι. Καλά να πάθουμε αυτά που τραβάνε. Εγώ έτσι λυπάμαι στον μπάσκετ.
Τέλος πάντων, χαίρετε, παιδιά. Να είσαι καλά. Πήγα. Καλό Σαββατοκύριακο και εσύ. Καλό σουκού. Λοιπόν. Νίκο, άντε ρε φίλε, καλά να περάσει να διά σου. Να είστε καλά, παιδιά. Έχεις να φας τώρα πρίξιμο. Έχεις να φας. Καλά, εντάξει. Πάει Άρης ανακοινώνει τον τάδε. Αυτά είναι που φοβάμαι. Πάει Άρης ανακοινώνει τον Δίνα. Αυτά είναι που φοβάμαι. Αυτά θα προσπαθήσω να αποφύγω. Θα φανεί ενδεχομένως και υπό προϋποθέσεις. Ρε εσύ, πριν κλείσουμε. Ναι. Καλά, χώρια το ότι το γλέντι συνεχίζεται γενικότερα σε social media. Έχει μπει ο Μπόγρης κάτω από το post και το Σλούκα και γράφει μεγάλες Λούκι Λουκ πιο γρήγορος για τη σκιά σου. Πέντε μήνες περιμένουμε. Για την ανακοίνωση. Ναι. Το Σλούκα, τι έχει γίνει, κάτι με τα φρύδια του, δεν ξέρω, λίγο περίεργο το βλέπω. Κάτι έχει αλλάξει, λες δηλαδή. Μάλιστα. Δεν ξέρω, ρε εσύ. Μάλιστα. Προβληματίζομαι. Νίκο, άντε, γεια σου, φίλε. Πάμε, καλά να περάσει να διά σου. Έτσι, καλά. Μπράβο. Ρίξε εκεί πέρα το κομψό διάλειμμα των 28 λεπτών και επιστρέφουμε. Γεια σας, γεια σας.